Καλή δύναμη, αλλά πρέπει όμως και η πίεση να είναι δυνατή. Το λέω γιατί απέναντι στο αίτημα να βρεθεί νέα αίθουσα για να ικανοποιήσει τις νέες εγγραφές, η απάντηση είναι η εξαφάνιση των υπευθύνων. Γιατί είναι ένοχη η συμπεριφορά τους και η στάση τους. Όμως δεν θα σοπάσουμε και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Το λέω γιατί είμαστε σε μια εποχή που ο άνθρωπος όχι μόνο πήγε στο φεγγάρι, αλλά ξέρει τι γίνεται και στον Άρη. Όμως σχολικές αίθουσες δεν έχουνε. Οι σοβάδες πέφτουνε ή αρνούνται να γράψουνε παιδιά ή το αστέλνουνε στο διαόλου τη μάνα, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί ξέρουνε ότι δεν μπορούνε να πάνε και να τους δημιουργήσουνε ότι αυτά φταίνε και είναι ατομική ευθύνη. Όμως στους χώρους είναι πρώτοι. Μαζεύουνε και καταληστεύουνε τον κόπο και τον ιδρώτα. Σχεδόν 4-5 μισθούς πάνε σε άμεσους και έμεσους χώρους. Όμως για τις βασικές ανάγκες να μορφώσουν τα παιδιά μας με κατάλληλες υποδομές, εκεί δεν διαθέτουνε. Για αυτούς όφελος είναι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και κόστος οι βασικές ανάγκες. Γι' αυτό την απάντηση πρέπει να την πάρουν και στην κάλπη. Δεν θα σταματήσουμε καθόλου και τώρα και μετά τις εκλογές. Μπορούν όχι μόνο να βρουν κύματα, αλλά και να κατασκευάσουν κύματα. Στην περίοδο του κορονοϊού, οι Κινέζοι φτιάξανε νοσοκομεία τεράστια μέσα σε μια εβδομάδα. Άρα